Σελίδα 231 είναι από το βιβλίο Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο ΚΑ, 21 κεφάλαιο και εδάφιο 43. Σελίς 231, ΚΑ κεφάλαιο και 43 εδάφιο. Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. «Και έδωκεν ο Κύριος της τον Ισραήλ πάσαν την γην, την οποία νόμωσε να δώσει προς τους πατέρας αυτών, και κυρίευσαν αυτήν και κατόκισαν εν αυτή. Και έδωκεν ο Κύριος εις αυτούς ανάπαυση πανταχώθεν, και πάντα όσα όμωσε προς τους πατέρας αυτών, κατά πάντα όσα όμωσε προς τους πατέρας αυτών. Και ουδείς εκ πάντων των εχθρών αυτών ιδινήθη να σταθεί κατά πρόσωπον αυτών. Πάντα στους εχθρούς αυτών παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτών. Δεν διέπεσεν ουδεείς εκ πάντων των αγαθών λόγων τους οποίους ο Κύριος ελάλησε προς τον οίκον Ισραήλ. Πάντες εξετελέστησαν». Λαός Ισραήλ, ένας λαός σκληροπρόσωπος, ένας λαός δύσκολος, ένας λαός που είδε τον Θεό, το Λόγο Του, τα μεγαλεία του Θεού, τα θαύματα του Θεού, καθ' υπερβολήν μάλιστα, και ενώ βρίσκονταν μέσα στη γη της Αιγύπτου εχμάλωτη, και ενώ με εντολή Θεού και με βοήθεια Θεού, χρησιμοποιώντας ο Θεός τον Μωυσή σαν προφήτη, τους εξέβαλε από την Αίγυπτο με τεράστια σημεία και μεγαλεία, και το μοναδικό, ανεπανάληπτο θαύμα διέσχισε, μάλλον χώρισε ο Θεός την Ερυθράν θάλασσα για να περάσει από μέσα ο λαός Ισραήλ. Και πολλά 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 άλλα θαύματα, παρόλα αυτά σκληρός, αμετανόητος και εύκολα, πάρα πολύ εύκολα έφευγε από τον αληθινό και ζωντανό Θεό και ακολουθούσε τους ψεύτικους θεούς των εθνών. Τώρα όμως διαβάζουμε, μετά από 25 χρόνια, δηλαδή αφότου πέθανε ο Μωυσής και ανέλαβε ο Ιησούς του Ναβί να οδηγήσει το λαό Ισραήλ στο να κατακτήσει τις υποσχέσεις που με θόρκου είχε βεβαιώσει ο Θεός στο λαό του, μετά από 25 χρόνια βλέπουμε το λαό Ισραήλ να έχει, να του έχει δοθεί η γη όλη την οποία του υποσχέθηκε με θόρκο ο Θεός, να υπάρχει ανάπαυσης και ειρήνη Θεού σε όλα τα όρια του λαού Ισραήλ, κανείς από τους εχθρούς του λαού Ισραήλ να μην μπόρεσε ποτέ, κανείς από τους εχθρούς του λαού του Θεού, του λαού Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης, να μην μπόρεσε ποτέ να σταθεί εναντίον του, και όλους τους εχθρούς του τους παρέδωκε ο Θεός στα χέρια του λαού του. Δηλαδή καμία από τις υποσχέσεις που είχε δώσει ο Θεός, τις επαγγελίες που είχε δώσει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, δεν έπεσε, λέει η Γραφή, στη γη. Όλες εξεπληρώθησαν. Και έτσι ο λαός Ισραήλ βλέπουμε να ζει αυτό το οποίο υπόσχεται ο Θεός μέσα από την Καινή Διαθήκη, θρίαμβο, καθώς ο Απόστολος Παύλος λέει, ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κάμνη μας πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Ένας λαός θριαμβευτής. Όλες οι υποσχέσεις που είχε δώσει ο Θεός πραγματοποιήθηκαν στο λαό αυτό εκείνη την περίοδο. Και επαναλαμβάνω, σε ένα λαό
σκληροτράχυλο και σκληροπρόσωπο και σκληροκάρδιο. Σε ένα λαό καθόλου στερεό και αμετακίνητο στο λόγο του Θεού, πάρα πολύ εύκολα σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης, ιδιαίτερα μετά τον Μωυσή, ο λαός Ισραήλ μετεκινήτο από τις αλήθειες του του Λόγου του Θεού στο ψέμα των ψεύτικων εθνών. Όμως τώρα είναι θριαμβευτής και το ερώτημα είναι τι συνέβη. Τι συνέβη σε ένα λαό τόσο σκληροτράχυλο, σκληροπρόσωπο, σκληροκάρδιο, άπιστο, εν τέλει δολολάτρη. Κάποτε την ειδωλολατρία ο Θεός την αφαίρεσε από το λαό Ισραήλ με κρίση φοβερή, καθώς τους παρέδωσε στα χέρια των Χαλδαίων, τους εξόρισαν για 70 χρόνια. Και εκεί μέσα στην ταλαιπωρία της εχμαλωσίας και της δυστυχίας τους, ο Θεός ξερίζωσε από την καρδιά του λαού Ισραήλ την ειδωλολατρία. Τώρα όμως τι συνέβη? Και χωρίς κρίση, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς ταπείνωση, τι συνέβη και ο λαός Ισραήλ κέρδισε την εύνοια του Θεού, την παρουσία του Θεού? Και η απάντηση είναι δύο πρόσωπα, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ, που είχαν άλλο πνεύμα. Δεν είχαν το πνεύμα της δειλίας εκ της απιστίας τους, αλλά είχαν πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Ιδιαίτερα βέβαια θα ασχοληθούμε μόνο με τον Ιησού του Ναβί για λίγη ώρα, ο οποίος από μικρό παιδί ήταν δίπλα στο Μωυσή, πολύ κοντά στο Μωυσή, και δεν έκανε τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από το να τον υπηρετεί. Αλλά ο Θεός είδε και ο Μωυσής είδε μέσα σε αυτή την καρδιά, μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, μια καρδιά γενναία. Γι' αυτό ο Μωυσής αυτόν απέστειλε στη φοβερή μάχη με τους Αμαλικίτες, μια καρδιά γενναία, και η γενναιότης και η ανδρεία αυτής της καρδιάς προερχόταν από την πίστη, τη στερεή και την αμετακίνητη, την αμετάβλητη, που είχε πρώτον στο Θεό και ύστερα στο Λόγο Του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε πίστη και στο λαό του και στην οικογένειά του και στον εαυτό του. Ήταν αξιόπιστος στα μάτια του Θεού, γιατί ήταν ο ίδιος πάντοτε μπροστά στο Θεό, στην παρουσία του Θεού, στην απιστία των ανθρώπων, στην αμαρτία των ανθρώπων, αυτός παρέμενε στερεός, αμετακίνητος στην πίστη στο Θεό. Όταν ο Μωυσής απέστειλε κατασκόπους για να κατασκοπεύσουν τη γη που ο Θεός τους υποσχέθηκε και τους είπε «Εισέλθετε και σας τη χαρίζω». 12 κατασκόπους, έναν από κάθε μία φυλή του λαού Ισραήλ. Και επέστρεψαν. Και οι 12 είπαν «Θαυμάσια η γη της Χαναάν, έφορη, ποτιζωμένη από τον ουρανό, δεν χρειάζεται τον ήλιο όπως ήταν στην Αίγυπτο, παράδεισος του Θεού». Αλλά οι 10, αλλά δεν μπορούμε να την κατακτήσουμε. Και δεν μπορούμε να την κατακτήσουμε γιατί έχουν γίγαντες τους Ανακίμ, έχουν πόλεις με ψηλά τείχη. Εμείς είμαστε μικροσκοπικοί, ασήμαντοι, τυποτένιοι μπροστά τους. Και η απιστία τους οδήγησε, ο φόβος εξαιτίας της απιστίας τους οδήγησε να γυρίσουμε πίσω. Μόνο ο Ιησούς του Ναβί, το νεαρό αυτό παιδί, και ο Χάλεφ ο μεγαλύτερος, είπαν «Τι είναι αυτά που λέτε? Μη βλέπετε και φοβόσαστε.
προσέξτε τις επαγγελίες του Θεού και πάρτε θάρρος. Ο Θεός είπε ότι μας τα χαρίζει. Ψωμίων είναι δι' ημάς οι γίγαντες. Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Αυτό ήταν το πνεύμα του Ιησού. Βέβαια, υπερίσχυσε η απιστία των ανθρώπων και είναι πολύ σοβαρό, μεγάλο κακό στη ζωή μας να υπερισχύει η απιστία αντί της πίστης στο Λόγο του Θεού και στις υποσχέσεις του Θεού. Τρομακτικό κακό. Υπερίσχυσε η απιστία και ταλαιπωρήθηκαν 40 χρόνια γυρίζοντας γύρω-γύρω στην έρημο. Και όλοι αυτοί που απίστησαν άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο και τα παιδιά τους, για τα οποία φοβόνταν, εκ του φόβου της απιστίας εισήλθαν στη γη Χανάν μαζί με τον Χάλεφ και τον Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί λοιπόν ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, και η Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένη για να γίνει παράδειγμα σε μας. Ένα ιδιαίτερο πρόσωπο που ποτέ μα ποτέ, επειδή δεν απίστησε, δεν έχασε μάχη. Και βέβαια η μάχη τότε ήταν στην Παλαιά Διαθήκη σάρκα προς σάρκα, αλλά η μάχη δική μας στην Καινή Διαθήκη είναι πνευματική. Είναι αόρατη μεν, αλλά πιο αδυσόπιτη, πιο σκληρή, γιατί ο εχθρός μας είναι ο ίδιος ο διάβολος και τα πνεύματα της πονηρίας και της αντιστάσεως εν της επουρανής, λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο μόνος τρόπος για να μην χάσουμε ούτε μία μάχη είναι να έχουμε το άλλο αυτό πνεύμα που είχε τότε ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ. Το πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και προσοφρονισμού, το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα το Άγιο. Αλλά ήταν πιστός και στο λαό του, γιατί η πίστη του ήταν τόσο δυνατή, επειδή διενεργήτω δια της αγάπης. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη, πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Αγαπούσε το λαό του και η πίστη του είχε δύναμη και αποτελέσματα θαυμαστά. Αλλά ήταν πιστός και στην οικογένειά του και στον εαυτό του. Αγαπούσε την οικογένειά του. Αγαπούσε τον εαυτό του, γι' αυτό στο τέλος της ζωής του, λίγο πριν φύγει, και καθώς είδε το λαό Ισραήλ και την οικογένειά του ακόμη πιθανόν να φέρνουνε είδωλα και ψεύτικα πράγματα μέσα στο σπίτι τους, γιατί ήρθαν πρώτα μέσα στην καρδιά τους, στάθηκε γέροντας, αλλά με παρησία και δύναμη Πνεύματος Αγίου, και τους είπε σήμερα πρέπει να αποφασίσετε ποιον θα λατρεύετε. Και αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Σήμερα πρέπει να αποφασίσουμε ποιον θέλουμε να λατρεύουμε. Τον αληθινό Θεό, τον ένδοξο, μέσα από το Λόγο του και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ή τους ψεύτικους θεούς μέσα από το σαρκικό φρόνημα. Πρέπει να εκλέξουμε ποιον θέλουμε να λατρεύουμε. Και ο Ιησούς του Ναβί είπε, εσείς πρέπει να εκλέξετε, εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Και αυτή η δήλωσή του άλλαξε τις καρδιές του λαού, και για πολλά χρόνια ο λαός Ισραήλ πέταξε τα είδωλα και έμεινε στο Λόγο του Θεού, έμεινε στην αγάπη του Θεού, έμεινε στην παρουσία του Θεού, μέχρι που γεννήθηκαν τα παιδιά των παιδιών τους, και πάλι ο διάβολος κατάφερε και πλάνησε τις καρδιές τους, και πάλι ο λαός Ισραήλ έγινε αποθριαμβευτής, έγινε νικημένος, ιτημένος, από κεφαλή έγινε ουρά, από λαός του Θεού έγινε λαός της παράβασης
και της ανομίας. Σήμερα λοιπόν, σήμερα θα πάρουμε απόφαση. Σήμερα. Γιατί αν υπήρχαν τότε οι υποσχέσεις του Θεού στο λαό Ισραήλ, επιβεβαιωμένες με θόρκου προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, σήμερα είναι πολύ περισσότερες οι υποσχέσεις του Θεού. Και πάλι επιβεβαιωμένες με τον όρκο του Θεού, καθώς λέγει, σήμερα. Εγώ, και το εγώ αυτό είναι μοναδικό, αδερφοί, εγώ, λέει ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, όμοσα εις εαυτόν, ορκίστηκα στον εαυτό μου, ότι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Είναι μία επαγγελία δοσμένη από το Θεό με θόρκου προς τον εαυτόν του, με δια του ονόματος του Ιησού Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου σε κάθε ένανε, όπως είμαστε εμείς όλοι σήμερα, που δεχθήκαμε το Χριστό και μας μεταμόρφωσε ο Θεός από πλάσματα Του σε παιδιά Του, Υιούς Του και θυγατέρες Του. Έχουμε την επαγγελία του Θεού. Έχουμε δάσκαλο και καθηγητή μας τον Ιησού Χριστόν. Έχουμε δύναμη αιώνια τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. Εάν λοιπόν και αν ακόμη δεν πιστέψουμε, γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής του Λόγου του Θεού, και αν ακόμη δεν πιστέψουμε, ελπίσουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός, είναι θεόπνευστος, αμήν, είναι αιώνιος, όλα θα παρέλθουνε, όλα θα γκρεμίσουνε, και η γη και το πλήρωμα αυτής και οι ουρανοί, όλα θα κατακαούνε με φωτιά και όχι μετά από πολύ καιρό. Ένα μένει στον αιώνα, ο Λόγος του Θεού, και όλοι όσοι ελπίζουν και τον εμπιστεύονται. Εάν σήμερα λοιπόν ελπίσουμε και αυτή την ελπίδα μας την κάνουμε άγκυρα της ψυχής μας και τη ρίξουμε επάνω στο θρόνο της χάριτος του Θεού, ώστε να μας κρατάει ο Θεός αγκυροβολημένους στην παρουσία Του, στο θρόνο Του, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, τότε και άχρηστοι να είμαστε και άθλοι να είμαστε και αμαρτωλοί να είμαστε και τυποτένοι να είμαστε και σε πλήρη αδυναμία να βρισκόμαστε, θα ισχύει πάντοτε για τον καθέναν από εμάς ο Λόγος του Θεού, όμοσα εις εαυτόν. Και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός απευθύνεται στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Ακούστε τι λέει ο Θεός σε σένα. Όμοσα ορκίστηκα στον εαυτό μου, ότι εγώ μετά πάσης βεβαιότητος ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω, θα δοξαστώ στη ζωή σου, θα σε ετοιμάσω και θα έρθω να σε παραλάβω. Αμήν.